Δέκατη εντολή είναι μια σειρά ειδικού κοινού. Δεν είναι μια κωμωδία, είναι κάτι πιο ειδικό και παίζεται και μια ώρα ειδική. Οπότε και το κοινό είναι πιο εξειδικευμένο. Και από ό,τι μου έχουν πει, οι άνθρωποι που βλέπουν Δέκατη εντολή δεν είναι αυτοί που βλέπουν συνήθως τηλεόραση. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και μάλιστα τελευταία είχε γίνει, μας είχαν κάνει και κάτι ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό με τη Σαντορίνη λέτε. Αυτό με τη Σαντορίνη, η συγγενής κοπέλας. Και βγήκε απόφαση δικαστηρίου, η οποία μας δικαιώνει απόλυτα. Αλήθεια. Δηλαδή, ναι, ναι. Βγήκε απόφαση η οποία λέει ότι αυτό που κάνουν είναι έργο τέχνης, ότι ο δημιουργός έχει το δικαίωμα να παίρνει μια ιστορία που είναι διάσημη και να την παραλάσει όπως θέλει αυτός. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό σαν δεδικασμένο αυτό. Προτιμώ να παίρνω ηθοποιούς που ξημεροβραδιάζονται στο θέατρο, που ξημεροβραδιάζονται στις πρόβες για 600 και 700 και 800 ευρώ το μήνα, παρά τους στάρ, οι οποίοι δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν, παρά να θέλουν